όλους τους τελικούς που έχω πάει είναι ότι τους τελικούς δεν παίζουν, κερδίζουν. Σφυρίζω Μπορμπαλάν. Δεν έχω νομίζω ποτέ στην καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής να τελειώσω μόνο με ένα γκολ. Εκτελεί ο Βιερίνια. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Με τον Αντρέ Βιερίνια, ο αρχηγός σκοράρει στο 65. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας, έστω από μακριά. Κάποιος και εμείς πρέπει να ξεκουραστούμε για να μπορούμε στην επόμενη σεζόν να προσφέρουμε χαρές. Ξέρω πως είμαι ο τελευταίος που περιμένετε να δείτε να παρουσιάσει τη ταινία το τελικό. Αλλά μήπως περιμένετε να παίξει φέτος σε αριστερό μπακ, ούτε εγώ. Η σημερινή βραδιά αφορείται ακόμα ένα βήμα προς την ομάδα, μεγαλώνει συνεχώς σε όλους τους τομείς. Πράγματα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ζούμε τώρα στην ομάδα μας. Είναι μία βραδιά που ανοίξει το Ιβάν Σαββίδης, ο ανθρώπου που είναι πίσω από την ομάδα και από το κόσμο όλο το ΠΑΟΚ. Η μόνη μου συμβολή σε όλους τώρα είναι να αναπαιτείτε δυνάμεις, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Λεσαρίδη, πώς το βιώσατε, ήταν συγκινητικό? Βεβαίως, βέβαια είναι νοπές οι μνήμες για μας, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι καταχωρίζεται, καταγράφεται στην ιστορία του ΠΑΟΚ, μια ιστορία 90 και πλέον χρόνων, και οι επόμενες γενιές ΠΑΟΞΙΔΟΝ φιλάθλων θα απολαύσουν και αυτές τις στιγμές που εμείς βιώσαμε ως πραγματικότητα. Η πιο έντονη στιγμή ποια είναι? Ρωτάω τώρα έναν ποδοσφαιρικό παράγοντα με την έννοια του όρου. Έχετε ζήσει πολλά πράγματα στα γήπεδα. Κοιτάξτε, συγκρατώ αυτό που περιέλαβε στη δήλωσή του, νομίζω, ο Στέλιος ο Μαλεζάς, ότι τέτοιες χαρές δίνει μόνο το ποδόσφαιρο. Αν θέλετε να το διευρύνω, δίνει ο αθλητισμός. Αλλά θα έλεγα ειδικότερα το ποδόσφαιρο. Βλέπετε με τι αυθορμητισμό, με τι πηγές αντιδράσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές, όλα τα στελέχη, όλοι οι συντελεστές αυτής της ομάδος βίωσαν την προετοιμασία του τελικού αγώνα και στη συνέχεια την επιτυχία. Τι παρακαταθήκη είναι αυτό το δεύτερο στη σειρά κύπελλο για την ομάδα? Προφανώς, στη συλλογή των τίτλων προστίθεται ένας ακόμα τίτλος και μάλιστα ένας τίτλος που, όπως και οι προηγούμενοι για τον ΠΑΟΚ, έχουν την ιδιαιτερότητα ότι κατακτήθηκε με συνοδεία της επιδοκιμασίας όλης της φύλαθλης κοινής γνώμης. Δεν νομίζω ότι υπήρξε φύλαθλος, καλοπροαίρετος εννοείται και αντικειμενικός, που να μην παραδέχθηκε την αγωνιστική ανυτερότητα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είχα μαζί μου τον κύριο Κούλη Αποστολίδη. Το μότο του ΠΑΟΚ είναι ότι το μέλλον είναι εδώ, ωστόσο το μέλλον για να είναι δυνατό πρέπει να έχει γερές βάσεις και οι βάσεις υπήρξαν από το παρελθόν. Θα ήθελα καταρχήν τις εντυπώσεις σας. Έχετε βιώσει πολλές στιγμές με τον ΠΑΟΚ. Τις εντυπώσεις σας για αυτό που είδατε, για το συνέστημα που σας προκάλεσε η ταινία. Καταρχάς, συγγνώμη, το γεγονός αυτό καθ' αυτό, δηλαδή η κατάκτηση του κυπέλου, είναι φοβερά σημαντικό. Η ταινία ήταν μια πάρα πολύ καλή επαγγελματική ταινία, η οποία πραγματικά είχε μέσα της και ρεπορτάζ και πραγματικότητα, αλλά και πολύ συνέστημα. Άλλωστε, δεν μπορούσε, όταν μιλάς για την κατάκτηση του κυπέλλου από το ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα, να μην υπάρχει συνέστημα, θα ήταν άτοπο. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγινε φέτος με την κατάκτηση του κυπέλλου, μετά από όλα τα άλλα τα οποία είχαν συμβεί στο πρωτάθλημα, μου θυμίζουν καταστάσεις όπως το πρώτο κύπελλο που είχαμε πάρει το 1972. Θεωρώ ότι εκείνο το κύπελλο που πήραμε, πέρα από το ότι ήταν ένα κύπελλο αυτό καθ' αυτό, πέρα από ότι ήταν ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου, αποτέλεσε και παρακαταθήκη και βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70, αλλά και στη συνέχεια.
Θεωρώ λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι αυτό το κύπελλο, αυτή η κατάκτηση φέτος και όπως έγινε, με νέες βέβαια συνθήκες τώρα, με τον κύριο Σαββίδη παρόντα, με το οικονομικό λιμένο, θεωρώ ότι είναι πέρα από την κατάκτησή του σαν κύπελλο, είναι και πάλι μια νέα βάση για να ξεφύγει ο ΠΑΟΚ αναπτυξιακά και να ανέβει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και να μιλάμε για κατακτήσεις τροπαίων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη. Κύριε Αποστολίδη, είδαμε αίμα, δάκρυα, υδρότα, είδαμε αποδυτήρια, είδαμε ομιλία προπονητή, έντονες στιγμές. Σας ξεσήκωσαν όλα αυτά? Δεν υπάρχει θέμα, θα ήμουν από πέτρα αν δεν με ξεσήκωναν. Και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι ανάλογες στιγμές έχουμε βιώσει και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Απλά έχω την εντύπωση, σαν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και φίλος του ΠΑΟΚ, φίλαθρος του ΠΑΟΚ, που παρακολουθώ την ομάδα ανελιπώς απ' έξω, όμως όχι από την καθημερινότητα της μέσα, βλέπω υπό αυτήν την οπτική γωνία ότι πραγματικά είναι μια ομάδα και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Όλο το team μέσα στα αποδυτήρια είναι πολύ δεμένο μεταξύ τους, πέρα από την ποιότητα που έχουν. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί αφάνταστα και μου δίνει ακόμη περισσότερη, ας πούμε, πεποίθηση ότι η κατάκτηση αυτού του κυπέλλου θα αποτελέσει πλέον το εφαλτήριο για μια πολύ μεγαλύτερη νέα πορεία. Εμείς οι παλιοί, να ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, και όλοι μας της δεκαετίας του 70, πραγματικά ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ξεχαστούμε ή να μην είμαστε στην επικαιρότητα τουλάχιστον. Θεωρώ λοιπόν ότι the future is here, όπως λέει η ταινία, και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια. Έχουμε τον Παναγιώτη Ρωνιάδη, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της ιδέας αυτής, που είδαμε πριν από λίγο, και εκείνος ο οποίος υλοποίησε την ταινία. Αρχικά θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί καταλαβαίνω ότι το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρηθήκατε και οι δύο πάρα πολύ. Υπήρξε η ανταπόκριση, τα βλέμματα, οι αντιδράσεις, αυτές που περιμένατε μετά το τέλος της ταινίας? Γιατί αυτό ήταν το μεγάλο άγχος, νομίζω. Εγώ θα πω ναι, χωρίς να κάνω περαιτέρω, να αναλύσω. Ναι, υπήρξαν οι αντιδράσεις, ναι, το περιμέναμε. Καταρχάς το δοκιμάσαμε στους εαυτούς μας. Όσο το φτιάχναμε και όσο το βλέπαμε και όσο το μοντάραμε μέρες, το δοκιμάζαμε. Και ξέραμε ότι αυτό εδώ έχει μια δυναμική και έχει συνέστημα. Το βλέπαμε. Δεν μου αρέσουν γενικά οι αριθμοί, αλλά θέλω να υπολογίσεις και να πεις πόσες ώρες, πόσα λεπτά μοντάζ, πόσες μέρες δίπλα στην ομάδα, πόσα ξενύχτια. Ξενύχτια. Θα σας πω μόνο ότι, καλά, το ξέρεις μάλλον, ότι έχω να κοιμηθώ περίπου 30 ώρες. Μπορείς να μιλήσω για να πω για την ανταπόκριση? Ναι, πες και εσύ. Πω κι εγώ. Το αν το περιμέναμε ή όχι δεν έχει καμία σημασία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο κόσμος, αλλά όταν τελειώνει και έρχεται να σου δώσει συγχαρητήρια ο Κούδας, νομίζω ότι αυτό τα συνοψίζει όλα και είναι αυτό που θέλαμε, αυτή η ταινία να είναι μια παρακαταθήκη για την ιστορία του συλλόγου, να μείνει και οι επόμενες γενιές να τη βλέπουν και να γνωρίζουν αυτή την ομάδα. Θέλω να μου πεις το πιο δύσκολο από όσους παίκτες συνεργαστήκατε. Ποιος σε δυσκόλεψε περισσότερο, ποιος σου κάνει το βίο αβίωτο? Εγώ. Αν εξαιρέσουμε τον Παναγιώτη. Ας αφήσουμε τον Παναγιώτη απ' έξω, θα έρθουμε μετά. Κανείς δεν ήταν δύσκολος. Ο πιο ψαρωτικός όμως, που εν τέλει το γούσταρε πάρα πολύ, ήταν ο Τζάλμα. Ναι. Το οποίο δεν τον είδαμε να μιλάει, βέβαια, αλλά. Ήταν ο πιο ψαρωτικός. Είχε ένα βλέμμα, μας κοίταζε συνέχεια έτσι όποτε πηγαίναμε κοντά. Λοιπόν, για συνέστημα το είδαμε, το βιώσαμε, μιλήσανε και οι προαναλύσαντες. Ωστόσο, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε ό,τι αφορά την εικόνα του προς τα έξω, είναι κάτι το οποίο αυτό που είδαμε σήμερα ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Μια ταινία η οποία αφορούσε ελληνική επιτυχία στον αθλητισμό, συλλογική επιτυχία. Εσείς πώς το εκλαμβάνετε όλο αυτό? Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα επικοινωνιακά για τον ΠΑΟΚ, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι γενικότερα στην Ελλάδα? Να μιλήσω εγώ, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης καταρχάς το ξέρει αυτό. Το ζει από μέσα και ξέρει ότι η ομάδα αυτή και εκπαιδεύει σε ένα σημαντικό βαθμό την ομάδα. Ξέρει όμως ότι και η ομάδα δέχεται πάρα πολύ σωστά τα ερεθίσματα απ' έξω. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή δεν πίστευα αυτό που ζούσα κάθε μέρα, ότι
ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, πέντε, που ήμασταν μέσα στα πόδια τους μια εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν πίστευα ότι θα μας συνείδηζαν τόσο εύκολα και θα ήταν τόσο εξοικειωμένοι μαζί μας. Πατώντας και στα δύο, γενικά είμαστε τυχεροί που δουλεύουμε με τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιες προσωπικότητες. Όταν ο Βιερίνια είναι στην πραγματικότητα παρουσιαστής αυτής της βραδιάς και έχει δουλέψει και ο ίδιος για να τον βγάλουμε, χάνοντας ουσιαστικά 1-2 μέρες από τις διακοπές του, είναι δείγμα το με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις. Και μιλάμε για ένα πρωταθλητή Ευρώπης. Όσο για το τι συμβολίζει αυτή η ταινία, εμείς θέλουμε να δείξουμε το τι είναι αυτό που ακολουθεί. Γι' αυτό ακολουθούμε, έχουμε βάλει και το μότο το The Future is Here, γιατί θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στο αύριο και θέλουμε αυτό το αύριο να το ορίσουμε εμείς. Στη φάση που μιλάει ο Λουτσέσκου, θυμίζει λίγο σκηνή από Μονομάχο. Δεν ξέρω αν το έχεις έτσι στο μυαλό σου. Είναι. Πάμε για πόλεμο. Όταν κάναμε το μοντάζ, αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Ότι πάμε για πόλεμο. Ακούγαμε αυτά που έλεγε, βλέπαμε το κλίμα στα αποδυτήρια, δοκιμάζαμε τις μουσικές, δοκιμάζαμε τα πλάνα και είχαμε αυτό στο νου μας. Ότι πάμε να δώσουμε μια μάχη και να βγούμε νικητές. Ωραία, καλά μας τα πες. Βρες και τα τρία λάθη τώρα που είδες σήμερα. Το πρώτο λάθος που είδα ήταν οι πανηγυρισμοί του Παναγιώτη. Καταρχάς, είναι λίγο παραπάνω συναισθηματική από όσο χρειάζεται. Δηλαδή αυτά τα πηδήματα που βγαίνει και πηδάει και κάνει αυτά τις ποζεριές, αυτό βασικά αυτό μου έχει μείνει από σήμερα. Τώρα λάθη, ξέρετε τι γίνεται. Όσο το κοιτάς και όσο το ξαναβλέπεις και όσο θες να το κάνεις ακόμα καλύτερο, πάντα εντοπίζεις πολύ μικρές ατέλειες. Νομίζω όμως ότι αυτά που βλέπουμε εγώ, ο Παναγιώτης και τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα παρατηρεί ο άλλος. Λάθη. Λάθη, ναι, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Εμείς τα ξέρουμε. Μπορούμε να εντοπίσουμε και χρονικά τι δεν ήταν για τους λόγους της ταινίας αλλαγμένο, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα πράγματα που αλλάξαμε για να δημιουργηθεί αυτή η ταινία και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι τίποτα, ανεξαρτήτως ότι ο Κώστας λέει για τους πανηγυρισμούς, τίποτα δεν ήταν στημένο, ήταν πραγματικά όπως συνέβησαν και ό,τι βλέπατε δεν ήταν δασκαλεμένο τίποτα. Ποιος το χάρηκε περισσότερο, εσύ που του ζεις από μέσα κάθε μέρα. Ο Βιερίνια, μακράν. Όλοι, ο Πέλκας, όλοι. Απλά για τη δράση του Αντρέ, νομίζω ότι το είδατε όλοι, ήταν οι πιο έντονες όλων μας.